έχετε κλειστά τα μικρόφωνα και θα, όποιος θέλει το λόγο θα χαρακτήρα. Έχει και κύριε Βίτσα. Μια πρώτη προσέγγιση. Λοιπόν, σας έλεγα προηγουμένως, για να είμαι και τίμιος, ούτε η αντιπολίτευση με έχει πείσει γιατί δεν πρέπει να πουληθεί. Να κάνω μια προσπάθεια να σας πείσω εγώ. Έτσι, να κάνω γι' αυτό είσαστε εδώ. Γι' αυτό είσαστε εδώ. Λέμε λοιπόν εμείς ότι η ενέργεια είναι ανάμεσα στα βασικά κοινωνικά, δημόσια και εθνικά αγαθά. Άρα χρειάζεται ένας δημόσιος έλεγχος και ένας εθνικός σχεδιασμός. Και την πληρώνουμε ακριβά. Η ΔΕΗ, θα φτάσω και για την πληρώνουμε. Η ΔΕΗ είναι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας. Δεν είναι ανάμεσα στις βαριές βιομηχανίες της Ελλάδας, είναι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας. Αν έχει τη ΔΕΗ, τότε λύνει ζητήματα και κοινωνικά και μπορεί να φτιάξει ένα σχέδιο ανάπτυξης ή ένα σχέδιο προστασίας. Για μας είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δεύτερο, το επιχείρημα περί ανταγωνισμού δεν είναι ισχυρό. Με την έννοια ότι το 45%, αν κάνω λάθος, είναι ο κύριος Αδαμίδης, μπορεί να με διορθώσει, ήδη είναι απελευθερωμένοι και την πληρώνουμε ακριβά. Αυτή τη στιγμή τι μας συμβαίνει? Ενώ υποτίθεται ότι έχουμε απελευθερώσει την παροχή ενέργειας και πάει λέγοντας, εμείς δίνουμε χρήματα, δηλαδή επιδοτούμε εταιρείες οι οποίες παράγουν ανανεώσιμες πηγές, δηλαδή ρεύμα κτλ. Με 150 και 250 εκατομμύρια και συγχρόνως έχουμε σκάνδαλα όπως τη Σένεργα σε αυτό το επίπεδο, όπου χρωστάει 200 με 250 εκατομμύρια. Τρίτο ζήτημα. Εγώ έψαχνα προηγούμενα, μπορεί και οι τηλεθεατές να μην κοιτάζανε την εφημερίδα, για να βρω τη δήλωση, δεν τη βρήκα, αλλά υπάρχει άλλωστε, του Δημάρχου Έδεσας. Χτες στην Έδεσα έγινε μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση, όπου μπήκανε τα ζητήματα στη βάση τους, ότι κινδυνεύει και η πόλη. Όχι μόνο κινδυνεύει σε σχέση με τα υδροελεκτρικά της έργα, αλλά και με το φυσικό της κάλος. Τέταρτο ζήτημα. Από τι εδώ κινδυνεύει από την πώληση. Από την πώληση, τα ξέρει και ο κύριος Δαμής, από την πώληση των υδροελεκτρικών και τη διαχείριση των υδάτων. Γιατί ένα μεγάλο κομμάτι στην Έδεσα, στο πουρνάρι της Σάρτας, όπως και στα λιγνητορυχεία της Φλόρνας και της Τολεμαΐδας, πολλούνται. Δεν είναι ακόμα ισχυρό. Αν πωληθεί σε ιδιωτικό, θα την κάνει ιδιώτη. Και ξέρω, ακούστε, η ΡΑΕ, όπως ορθώς είπατε κάποιοι, ορθώς, δεν καθορίζει την τιμή πώλησης, καθορίζει και την τιμή κτήσης. Αφήστε με και εσείς όταν θα μιλήσετε, θα πείτε την άποψή σας. Υπάρχουν νομοί στην Ελλάδα οι οποίοι ξεπουλιώνται ως νομοί. Ο νομός Φλόρινας, για παράδειγμα. Ένα μεγάλο κομμάτι από τον νομό Κοζάνης και ιδιαίτερα τα κομμάτια της Τολεμαΐδας. Νομίζω από εκεί είναι και ο κύριος Αδαμίδης από αυτές τις πλευρές. Άρα, εδώ μπαίνει ένα ζήτημα επιτάπητος. Η κυρία Βούλτεψη εχθές είπε γιατί ικανοποιούμε τους συνδικαλιστές, γιατί φωνάζουν. Δεν τους αφορά το θέμα. Πρώτον, τους αφορά ως Έλληνες πολίτες. Θέλω να επισπεύσουμε. Δεύτερο, τους αφορά ως εργαζόμενους. Και τρίτο, δεν αφορά την κυρία Βούλτεψη. Δεν είναι η ιδιοκτησία της κυβέρνησης. Θέλω να πάω στον κύριο Καρύδη. Άρα, μπορεί να μπει σε ένα γενικότερο θέμα. Κύριε Καρύδη.